Την άποψή του για την παραχώρηση στο Λόφο Καστέλη των κτηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε εταιρεία για την εκμετάλλευση ως ξενοδοχείο ανέφερε το πρωί στο περιθώριο σύσκεψης ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης. Ο κύριος Σταθάκης άφησε να εννοηθεί ότι η παραχώρηση αυτή δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και σε αυτό συντάχθηκε και ο συναδελφός του Παύλος Πολάκης. Ως Υπουργός Χωροταξίας βρίσκω δύσκολο ως αδύνατο να αλλάξει χρήση γης. Νομίζω μας καλύπτει πλήρως η δήλωση του Γιώργου του Σταθάκη. Οι τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Χανίων Τάσο Βάμβουκα εν ώψη του Αναπτυξιακού Συνεδρίου του Νομού για να συζητήσουν τις προθέσεις της κυβέρνησης για όλα τα ανοιχτά ζητήματα του Δήμου. Ένα από αυτά είναι και το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη Σεπτέμβρη. Μιλάμε για 5 τοπικές μονάδες. 2 από αυτές θα μπουν στο χώρο του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου. Και επίσης προοπτικά, με βάση σχεδιασμό που θα κάνουμε και για τη Σούδα, θα αναπτυχθούν και οι εργαστηριακές υποδομές που έχει το Κέντρο Υγείας για εξετάσεις ακτινολογικές, βιοχημικές κτλ. Μία τρίτη τοπική μονάδα υγείας θα μπει στο κτίριο της Σούδας και οι άλλες 2, μία κάπου στο κέντρο και μία προς Βαμβακόπουλο από την δυτική μεριά της πόλης. Που νομίζουμε ότι θα είναι και αυτό μια άλλη κατάσταση στην πρωτοβάθμια περίθαψη του αστικού ιστού. Η διεκδίκηση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου είναι ένα από τα θέματα που ταλανίζουν το Δήμο, καθώς ακόμα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει ανάψει το πράσινο φως για την παραχώρηση. Νομίζω ότι συμφωνήσαμε σήμερα ότι είναι ένα από τα μεγάλα εμβληματικά έργα για την πόλη μας, η παραχώρηση του στρατοπέδου, και συζητήσαμε διεξοδικά τον τρόπο και τις διαδικασίες με τις οποίες μπορεί αυτό να γίνει. Πρέπει να γίνει όμως μια συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι είναι ενεργό στρατόπεδο και πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτά τα συζητήσαμε εκτενώς. Βεβαίως δεν μπορούμε ακόμα να κάνουμε δηλώσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και η καθυστέρηση των εργασιών στη Δημοτική Αγορά των Χανίων, καθώς υπάρχουν 5 εκατομμύρια ευρώ που περιμένουν, αλλά για πόσο ακόμα να αξιοποιηθούν. Το ποσό υπάρχει. Ο Δήμαρχος, θα σας ενημερώσει, είχε να λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες για τον τρόπο με τον οποίο το έργο μπορεί να υλοποιηθεί με 2 διαφορετικούς τρόπους, 2 τις οποίες εξετάζουν και οι οποίες απαιτούν φυσικά να δημιουργηθεί και πλήρη συνένεση από την πλευρά των καταστηματαρχών της αγοράς. Έχει ολοκληρωθεί η επικυρωποίηση της μελέτης, δηλαδή θεωρητικά αύριο το πρωί θα μπορούσαμε να προκηρύξουμε ένα διαγωνισμό για την ανακατασκευή της δημοτικής αγοράς. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι δεν έχουμε ακόμα βρει λύση με τους επαγγελματίες οι οποίοι στεγάζονται στο συγκεκριμένο χώρο και οι οποίοι έχουν αντιρρήσεις ως προς τον χρόνο, το μεγάλο χρόνο που θα χρειαστεί για την ανακατασκευή αυτού του σημαντικού μνημείου για την πόλη μας. Στη σύσκεψη τέλος συζητήθηκε και μία άλλη πληθώρα θεμάτων, όπως ο κόμβος της Σούδας, η υλοποίηση 8 νέων σχολικών μονάδων μέσω ΣΔΙΤ, αλλά και άλλα θέματα.